την αρχή, γιατί όπως περιέγραψες και εσύ τώρα εισαγωγικά, πρόκειται για μια δεδαλώδη, ως φαίνεται, υπόθεση, ναι, όπως εξελίχθηκε από χθες αργά το απόγευμα, όταν η αστυνομία κατέληξε σε εντοπισμό και σύλληψη 33χρονου από την Ρουμανία, μονίμου κάτοικου Λάρνακας, ο οποίος ήταν συμβίος της 38χρονης, η οποία ενδεχομένως και όπως όλα δείχνουν είναι το πτώμα το οποίο εντοπίστηκε στο εγκαταλελειμμένο μεταλλείο στο Μιτσερό, και πατέρας του 6χρονου παιδιού, το οποίο και αυτό είχε δηλωθεί ως ελείπον πρόσωπο το βράδυ της 4ης Μαΐου του 2018, με συγχωρείτε, μαζί με την μητέρα του. Να πούμε ότι εν λόγω αναφορά στην αστυνομία τότε είχε γίνει από φιλικό πρόσωπο της 38χρονης. Λέμε και ξεκαθαρίζουμε, Μαρίνα, ότι όλα δείχνουν ότι είναι η 38χρονη, αφού είμαστε εν αναμονή των εξετάσεων DNA, τις οποίες διενεργούν εργαστήρια της αστυνομίας. Όταν αυτές επιβεβαιωθούν, θα μπορούμε να είμαστε σε θέση 100% να μιλάμε για την 38χρονη. Πρόκειται, όπως όλα δείχνουν, για την Mary Rose Tribitsao. Είναι από τις Φιλιππίνες και, όπως είπαμε, είχε δηλωθεί ως ελείπουσα μαζί με την 6χρονη κόρη της το 2018 τον Μάιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις με το δικαστήριο, αρχικά να πούμε ότι από στιγμή σε στιγμή οδηγείται ενώπιον δικαστηρίου ο 33χρονος συλληφθής ως ύποπτος για υπόθεση φόνου εκ προμελέτης. Δεν έχει ομολογήσει μέχρι στιγμής κάτι στις αρχές. Οι πληροφορίες μας έλεγαν από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί είναι οι ίδιες, ότι δεν ήταν και συνεργάσιμος με τις αρχές, δεν παραδέχθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα. Μάλιστα προέβαλε και τον ισχυρισμό ότι πίστευε ότι καθ' όλη την διάρκεια αυτή της εξαφάνισης της γυναίκας και της κόρης του, αυτός πίστευε ότι ήταν στο εξωτερικό. Ωστόσο, όλα αυτά είναι ισχυρισμοί και στο πλαίσιο των περαιτέρω ερευνών της αστυνομίας θα διερευνηθούν οι ισχυρισμοί του 33χρονου. Η αστυνομία αναμένεται να ζητήσει από το δικαστήριο, το επαρχιακό δικαστήριο Λευκοσίας, επιτόπου βρίσκεται, να πούμε, η συνάδελφος Έλενα Λουκά, η οποία θα καλύψει λεπτό προς λεπτό και αυτή την διαδικασία και θα μεταδοθεί από το Σίγμα Live να ενημερώσουμε. Ενώπιον λοιπόν δικαστηρίου, η αστυνομία θα ζητήσει διάταγμα προσωποκράτησης για τον 33χρονο, προκειμένου να εξεντυλιχθεί αυτός ο εγκληματικός μύθος, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το παιδί, γίνονται έρευνες παράλληλα από νωρίς το πρωί στην περιοχή του μεταλλείου στο Μιτσερό. Εκεί έσπευσαν με το πρώτο φως της μέρας άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συνοδεύονται και από τον βοηθό διοικητή της δύναμης, με συγχωρείτε, ο οποίος και όλοι από κοινού θα συντονίσουν περαιτέρω βήματα και αξιολόγηση τόσο του υφιστάμενου εξοπλισμού που υπάρχει από πλευράς πυροσβεστικής. Θυμίζουμε ότι την περασμένη Κυριακή που εντοπίστηκε το πτώμα της άτυχης 38χρονης είχε συνδράμει η ΕΜΑΚ, η πυροσβεστική και άλλα μέλη της τόσο της πυροσβεστικής όσο και της αστυνομίας. Αυτό τώρα που πρέπει να διερευνηθεί και ουσιαστικά να χαρτογραφηθεί επί τόπου είναι αν ο υφιστάμενος εξοπλισμός δύναται να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να γίνουν οι έρευνες για εντοπισμό και του παιδιού. Να αναφέρουμε εδώ ότι, όπως μετέδωσε και χθες το βράδυ η Έλενα Λουκά από τον χώρο εκεί του Μιτσερού, μιλάμε για ένα φρεάτιο το οποίο έχει βάθος περί τα 125 μέτρα. Αυτό καθιστά δύσκολο το έργο της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, καθώς και των μελών της δύναμης, των οποίων ουσιαστικά θα πρέπει εμπρότης να αξιολογηθεί και ο προσωπικός βαθμός τους, αν θέλετε, η ασφάλειά τους, δηλαδή η εμπλοκή τους σε όλο αυτό, σε καμιά των περιπτώσεων να μην διακινδυνεύσουμε καταρχάς ανθρώπινες ζωές και εν δευτέρης εξοπλισμό, που προκειμένου, ενδεχομένως, με συγχωρείτε, θα ίσως καταστραφεί σε περίπτωση που πάει κάτι λάθος ή αξιολογηθεί κάτι λάθος. Όλα αυτά φυσικά αξιολογούνται επί τόπου από τις αρχές. Δεν έχουν σταματήσει οι έρευνες ούτε λεπτό. Μάλιστα, χθες το βράδυ το ρεπορτάζ έλεγε ότι από τα γραφεία του ΤΑΕ είχε περάσει και δεύτερο πρόσωπο, το οποίο είχε κάποια σχέση με την 38χρονη. Δεν εντοπίστηκε, να πούμε, κάτι
μεμπτό εναντίον του και γι' αυτό δεν έχει και γίνει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Ωστόσο, όλα αυτά καταδεικνύουν ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή υπόθεση, άλλη μια πρωτοφανή υπόθεση, αν μου επιτρέπετε να πω, η οποία θα πάρει το χρόνο της προκειμένου να διαλευκανθεί. Ήδη έχουμε προχωρήσει αρκετά. Μέσα σε ένα 24ωρο είχαμε ραγδαίες και καταιγιστικές εξελίξεις, θα λέγαμε. Και όπως δηλώνει και η αστυνομία από την πρώτη ώρα και εμείς φυσικά το ακολουθούμε πιστά και στο Σίγμα Λάιβ αλλά και στο Σίγμα, οποιαδήποτε πληροφορία και οτιδήποτε βλέπει το φως της δημοσιότητας γίνεται και περνάει με την πάσα, έτσι αν θέλετε, προσοχή, μιας και μιλάμε για μια υπόθεση στην οποία εμπλέκεται και εξάχρονο παιδί. Ναι. Και με απόλυτη σοβαρότητα και ύφος. Πολύ σωστά. Αντιλαμβανόμαστε, Μάρινα, ότι οι επόμενες